του Υπουργείου Υποδομών, το Υπουργείο το οποίο εποπτεύει τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης εδώ στην έδρα μας. Η κατάθεση εμπιστοσύνης που έγινε και η προσπάθεια και το ξεκαθάρισμα ότι ο ΑΚ θα παίξει αυτό το ρόλο που έχει για όλη την Κρήτη σχετικά με τον αναπτυξιακό χάρτη της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντική στιγμή που έγινε αυτή η επίσκεψη. Έγινε σε κάποια φάση που ο ΑΚ μετασχηματίζεται. Ο ΑΚ μέσα από το νέο περιβάλλον έχει ανοίξει, θα το πω έτσι, επιτρέψτε μου, τα φτερά του και κοιτάει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, διότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες και στο θέμα του εξυγχρονισμού του και στο θέμα στη νέα διακυβέρνηση και μέσα από τα πολύ σημαντικά έργα που εκτελεί, έργα πράσινης ανάπτυξης, έργα με τεράστιο περιβαλλοντολογικό, να το πω έτσι, αποτύπωμα, βάζει την Κρήτη πολύ ψηλά στον αναπτυξιακό χάρτη. Η εμπιστοσύνη των φορέων, όλων των τοπικών φορέων που έχουμε κατακτήσει σαν οργανισμός, της περιφέρειας, του συνόλου των δήμων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μας δίδει, να το πούμε έτσι, την αυτοπεποίθηση, μας δίδει τη δύναμη να συνεχίσουμε να μεταξελιχθούμε στη νέα εποχή και να παίξουμε το πολύ μα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο που έχουμε εδώ για την Κρήτη. Ακούσαμε εξαγγελίες για μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Όπως γνωρίζετε, ο Βαλσαμιώτης είναι ένα φράγμα το οποίο παρελήφθη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν έχει παραλυφθεί από τον ΟΑΚ ούτε από το υποδομό. Είναι ένα έργο το οποίο βεβαίως έχει πάρα πολλά προβλήματα και ο ΑΚ, παρά το ότι δεν είναι εκείνος που το διαχειρίζεται, δεν είναι ο υπεύθυνος δηλαδή, έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες να βοηθήσει στην στεγάνωσή του, στον περιορισμό των διαδρομών, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να υπερθυμίσω ότι έχουμε με ίδιους πόρους χρηματοδοτήσει μια έρευνα με 60.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα της έρευνας τώρα από τις υπηρεσίες μας αναλύονται, ώστε να ακολουθήσει μια οριστική μελέτη που πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί για να δούμε αν μπορούμε σε ποιο βαθμό να αποκαταστήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υφίσταται στο Βασανί. Και με τον κόμμα Μουρνιών τι θα γίνει? Λοιπόν, για τον κόμμα Μουρνιών βεβαίως ακούγονται πάρα πολλά και είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί, θα έλεγα εξαντλητικά. Σαν ΟΑΚ θέλω να υπερθυμίσω δύο πράγματα, γιατί βεβαίως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αυτό το ομολόγουμε. Θέλω όμως να υπερθυμίσω ότι ήταν έργο το οποίο ήταν στα βράχια, ήταν στον αέρα, επί της ουσίας είχε χαθεί. Ένα έργο που η μελέτη του ξεκίνησε το 2007 και το έργο αυτό το 2017. Το βάλαμε σε ένα δρόμο. Βρήκαμε τον τρόπο και τη διαδικασία σε συνεργασία με το Υπουργείο, με τους τοπικούς φορείς, την περιφέρεια, το Δήμο, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, και μέσα από τη συνεργασία αυτά βάλαμε το έργο αυτό σε ένα δρόμο. Οι μελέτες ήταν παλιές. Κατά την εκτέλεση του έργου, και το τονίζω αυτό, προέκυψαν απρόβλεπτα τα οποία δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει. Δεν υπήρχαν στις μελέτες. Είναι ένα πολύ σύνθετο έργο τεχνικά, γιατί εδώ τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν δίκτυα του ΟΤΕ, Κοσμοτέ, της Ναυτικής Βάσης, του Δήμου, ηλεκτροφωτισμού, οπτικής σύνας, ΔΕΙΑ, ΟΑΚ, ΔΕΗ. Όλα αυτά κατά την εκτέλεση του έργου δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά με τη σειρά τους δημιουργήσαν αυτές τις καθυστερήσεις. Τώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, υπάρχει καθυστέρηση. Το γνωρίζουμε. Σημασία έχει το εξής όμως. Ότι ένα έργο που ήταν χαμένο, ένα έργο που κυριολεκτικά είχε τόση μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο η πόλη, αλλά η Δυτική Κρήτη, βρίσκεται στην τελική του φάση και με τους υπολογισμούς, εάν ευνοήσει και ο καιρός, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, θα καταστεί λειτουργικό μέσα στο Φεβρουάριο. Αυτό είναι μια προσπάθεια. Δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον καιρό. Αυτό όμως που τονίζω είναι ότι όταν αποδοθεί αυτό το έργο, όλοι γνωρίζουμε
την κατάσταση την προηγούμενη και όλοι θα δούμε το πόσο θα ωφελήσει στην σύνδεση της πόλης των Χανίων με τον βόρειο οδικό άξονα. Τότε θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μπορέσαμε μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα, μέσα από κάποια καθυστέρηση, να αποδώσουμε ένα τόσο σημαντικό έργο στα Χανιά και στη Δυτική Κρήτη. Αντιλαμβανόμαστε.